Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία στις προεδρικές εκλογές της Κύπρου. Σύνδεση με τον συνάδελφο Χρύσανθο Τσουρούλη. Καλώς μεσημέρι, Χρύσανθε, που θα μας πεις πώς εξελίσσεται ουσιαστικά η διαδικασία. Καλό μεσημέρι. 553.000 προσέρχονται από τις 6 το πρωί στις κάλπες. Στις 12 με μία υπήρξε μια μικρή διακοπή, συμφωνημένη. Μέχρι αυτή την ώρα η προσέλευση είναι πολύ χαμηλή. Και αυτό δημιουργεί έντονα ερωτηματικά για το πού θα κάτσει τελικά η πύλια της αποχής. Mm-hmm. Η οποία θα επηρεάσει βεβαίως το αποτέλεσμα. Στην ουσία αυτή την ώρα εξελίσσονται δύο παράλληλα θρίλερ, καθώς είναι μια εκλογική διαδικασία που έχει ένα σίγουρο φαβορί και αναζητείται τώρα ο δεύτερος, η εξασφάλιση του εισιτηρίου για τον δεύτερο, μαζί με τον πρώτο θα πάνε σε μια δεύτερη Κυριακή, προκειμένου να λάβουν το χρήσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεπώς, είναι ένα ερώτημα του πού θα κάτσει από εκεί, για να δούμε μετά ποιος έχει την προτεραιότητα ή ποιος θα καταφέρει καλύτερα να εξασφαλίσει αυτό το δεύτερο εισιτήριο. Και βέβαια έχει και μια σημασία το ποια θα είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο. Τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτά όλα μένουν να απαντηθούν λίγο μετά τις 6 όπου θα κλείσουν οι κάλπες. Το ΣΥΓΜΑ έχει σε εξέλιξη και ένα πολύ μεγάλο exit poll 6.000 ατόμων. Νομίζω ότι λίγο μετά τις 6 θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στην ουσία τις περισσότερες από τις απαντήσεις που σας παίρνω. Μάλιστα. Χρήστα, να σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι.